είχα σχολάσει αργά από τη δουλειά και ήμουν απελπιστικά κουρασμένος. Και καλή μου τύχη το κομμωτήριο ανοιχτό. Ελπίζω να με δεχτεί. Είσαι ελεύθερη για κούρεμα. Ελάτε, καθίστε. Άμα έχετε χρόνο, δεν έχετε... θα εξαναγκαστούμε να σας κουρέψουμε. Ευχαριστώ. Ελπίζω να μην με βρίζει από μέσα της η Ειρήνη τέτοια ώρα που ήρθα. Δεν είχα από το να περιμένω υπομονετικά τη σειρά μου. Αυτές τις μέρες είχα φόρτο εργασίας, τόσο που δεν προλάβαινα καν να σκεφτώ για οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή, σκεφτόμουν λίγο το ψάρεμα. Έτσι, όσο καθόμουν στην καρέκλα του μασάζ και έβλεπα κουρέματα, σκεφτόμουν εξωτικές ερημικές παραλίες. Ωραία, θα με πάρει ύπνος και θα γίνω ρεζίλι. Τις τελευταίες 5 μέρες κοιμάμαι ζήτημα 3 ώρες την ημέρα. Αν με αφήσεις θα ξυπνήσω αύριο. Καλύτερα να είμαι όρθιος. Πώς θέλετε να σας κουρέψουμε σήμερα? Το κλασικό. Κάτι extreme. Παπά. Να τα κάνεις καρέ. Την ώρα που κουρεύεσαι και περιμένεις την ουσία, είναι που κάνεις διάφορες σκέψεις. Στην προκειμένη περίπτωση, εγώ σκεφτόμουν εκεί που θα ήθελα να βρίσκομαι. Περάστε στο λουτήρα, παρακαλώ. Αυτό τι είναι? Καθαρίζει την ψαλίδα. Για τις γυναίκες, φαντάζομαι. Ναι. Πάμε για λούσιμο. Ωχ, τι αναπαυτικά που είναι! Αποστόλη, μη κοιμάσαι! Στο κομμωτήριο είσαι! Μισό λεπτό. Αυτό κι αν είναι παράξενο. Με πήρε ο ύπνος, πάω για κατούριμα και βρίσκομαι στη μέση ενός δάσους. Κάτι μου θυμίζει αυτό το μέρος, κάτι μου θυμίζει. Να και το αυτοκίνητό μου. Τι να έχει άραγε μες στην μπαγαζιέρα. Φαν, καλάμια. Αν είναι και η θάλασσα κοντά, δεν θέλω τίποτα άλλο. Είναι το τέλειο όνειρο. Ο δρόμος με έβγαλε εδώ. Το μέρος είναι παραδεισένιο. Αρκεί και το όνειρο να εκπληρωθεί, να έχει και ψάρια. Και από ό,τι βλέπω έχει αρκετή κάθοδο με τα πόδια. Δεν πάει άλλο τα μάξι. Πάμε να μάθουμε. Πού πάει ο δρόμος τώρα? Πάμε από εδώ. Δυστυχώς χάλασε το χερούλι από το ψυγείο.
προάλλες κουβαλούσα αρκετό βάρος, το είχα υπερφορτώσει με πάγο και τώρα πληρώνω την ύφη. Ξέρω αν πηγαίνει από εδώ. Εντάξει, μιλάμε. Έχω καταενθουσιαστεί. Το μέρος είναι γαμάτο. Είναι γαμάτο. Την πέφτω εδώ κάτω από το δεντράκι. Θα ανάψω και φωτιά το βράδυ. Δεν το κουνάω από εδώ. Δεν το κουνάω από εδώ με τίποτα. Και λοιπόν, τι λέγαμε. Πάω τώρα να φέρω τα άλλα τα πράγματα, γιατί είναι δύσκολος ο δρόμος, μεγάλη κατηφόρα, δεν μπορώ να τα πάρω όλα μαζί. Σύμφωνα με τον καιρό που τον παρακολουθούσα, τις τρεις προηγούμενες μέρες στο συγκεκριμένο σημείο είχε θαλασσοταραχή, αν και έλεγε ότι ακόμα και μέχρι και τώρα το μεσημέρι θα συνεχίζει ο αέρας. Παρ' όλα αυτά ήρθα και βλέπω αυτή την ηρεμία, την απόλυτη. Με παραξενεύει λίγο. Μήπως τελικά οι ενδείξεις του καιρού, το μετέω είδα, ήταν λαθασμένες. Τα νερά είναι πεντακάθαρα, δεν μ' αρέσει αυτό. Περίμενα θολούρα. Αν όντως είχε κακοκαιρία και κυματισμό, έπρεπε να έχει θολούρα. Θα φανεί. Αυτό ήταν. Έστησα τα καλάμια. Έπαιξα και με το spinning λίγο. Καλά ήταν. Έχει ένα ωραίο μέρος από εκεί πίσω. Έχει λίγο βάθος. Σε μια 4 μέτρα υποθέτω αμμούδα κάτω, καθαρά. Αλλά έγινε ένα πέρασμα με ένα κοπάδι. Μπορεί να είναι και το ίδιο κοπάδι που πήγε και ήρθε. Κάτι μεγάλα ψάρια, δεν κατάλαβα τι ήταν. Μεγάλα, του κιλού εκεί πέρα. Δεν συγκινηθήκαμε με το ψαράκι. Θα πετάξω και πιο μετά λίγο, θα δούμε τι θα γίνει. Τώρα τα καλάμια του casting ούτε που κουνιούνται ούτε που κοιμούνται, τίποτα. Αντανέβηκα, ήρθα αρκετά. Το μέρος βέβαια τα σπάει, έτσι. Ο ήλιος από εκεί θα πέσει λίγο. Και εδώ από ό,τι φαίνεται το σπιτικό μου καλό είναι. Όχι, ένας άνθρωπος. Κραβάδα χωράει. Το νερό, έτσι. Αφού έστησα λοιπόν τα καλάμια μου και ήμουν σε φάση αναμονής, πήρα το αγαπημένο μου σπινοκάλαμο και πιάσα δουλειά. Στόχος για αρχή, οι σουπιές. Δεν επέμεινα πολύ και άλλαξα το δόλωμα σε ψαράκι, άλλαξα και το μέρος σε βραχάκι. Για να δούμε, θα μας κάνει τη χάρη κανένα ψαράκι. Το καλό είναι ότι πάνω από το βραχάκι είχα οπτική επαφή με τα καλάμια. Είδα καλά. Είδα κίνηση σε αυτό το καλάμι.
Γρήγορα λοιπόν πίσω στην παραλία, για να δούμε. Όταν φτάνεις σε έναν τόπο, ένα από τα πράγματα που θες να δεις είναι τι δόλωμα προτιμούν τα ψάρια εκεί. Η απορία λύθηκε στον Αμερικάνο. Πάμε να δολώσουμε Αμερικάνους μέχρι να μας τελειώσουν και τα μυαλά στα κάγκελα. Δολώνω ξανά Αμερικάνο φυσικά και ξανά μέσα. Για να κάνω και ένα τσεκ σε αυτό το καλάμι. Το έχω αρκετή ώρα μέσα. Δεν έχω δολωμένο μαύρο. Από ό,τι φαίνεται έχει αρχίσει το πανηγύρι. Εκεί που όλη μέρα, όσο ήταν μέρα, δεν τρώγανε, τώρα που σου ρούπωσε τρώνε. Για να δούμε. Αυτή ήταν μια πολύ, πολύ κοντά. Κι άλλη ρε παιδιά, και πάλι στον Αμερικάνο. Εντάξει, τελικά Αμερικάνος παίζει εδώ πέρα. Μουρμούρα. Έχω ψάρι πάνω, αρή, αλλά ακόμα δεν χτυπάει. Ένας μικρός αργός. Το κακό είναι ότι το αμάξι είναι μακριά. Για να πάω στο αμάξι περνάω από ένα μυστήριο μονοπάτι. Για να δούμε. Βράδυ πρώτη φορά ανεβαίνω. Εδώ έχει ένα μονοπάτι. Θα πάμε. Είμαστε ακόμα ζωντανοί. Πολύ καλή μουρμούρα. Πού πάνω. Ωραία. Έχει ενδιαφέρον η βραδιά. Δεν σε αφήνει να ξεκουραστείς. Καλό είναι αυτό. Εδώ είναι η φωλιά μου. Εδώ μέσα. Είναι ανάμεσα στους βράχους σαν σπηλιά. Και από πάνω έχει δέντρο, ένα απεύκο, το οποίο κόβει την υγρασία. Να μην φλιαρώ βραδιάτικα, είναι και άσχημα τα πλάνα. Είχε ψαρευτικό παιχνιδάκι μέχρι που κουράστηκα βρε παιδιά και πήγα στο αμάξι για ύπνο. Πρωί πρωί θέλω να ασχοληθώ λίγο με το spinning. Η κορυφή απέναντι είναι το Άγιο Όρος, η Θεσσαλονικής βέβαια το καταλάβατε. Πίσω από εκεί λοιπόν επρόκειται να βγει ο ήλιος και να με ζεστάνει επιτέλους.
Η πρωινή ώρα είναι πολύ καλή για το spinning, αλλά αφού δεν θέλει, πάμε στα καλάμια. Το πρωί είναι εξίσου καλή ώρα και για το casting. Για να δούμε τα καλάμια. Επιστροφή από το spinning. Εκεί στα βραχάκια. Για να δούμε τα καλάμια μας τι κάνουμε εδώ. Εκείνος σαν να κουνιέται. Κάτι έχει, κάτι έχει εδώ. Καημένη την ξεκύλιασα. Πάνω, έτσι. Bye.
Να εκεί με ρίχνεις οι τσιπούρες. Ενδιαφέρον όνειρο. Να δούμε τι ώρα θα ξυπνήσω. Λοιπόν, πάμε λίγο για σπίνι και ξαναρχόμαστε. Από ό,τι βλέπω έχει βγάλει ένα αεράκι βόρειο-ανατολικό. Δεν μπαίνει το κύμα μέσα στον κόλπο. Καλό θα ήταν να μπαίνει και λίγο κύμα. Μην τρώμε τζάμπα αέρα. Αφού βγαίνουν ψάρια, ακόμα και έτσι. Α, βλέπετε, έχει βγάλει κυματάκια από εκεί. Αλλά εδώ πέρα μέσα στον κόλπο δεν έχει τίποτα. Αυτή τη διαδρομή σήμερα μπορεί να την έχω κάνει καμιά δεκαριά φορές. Κάτι και από το spinning να πάρω ρε πούστη. Κάτι και από το spinning. Άντε. Να εδώ δείτε και πόσο τραβήχαν τα νερά. Το βράδυ φτάναν μέχρι εκεί. Τώρα είναι εκεί. Λένε ότι στο γέμισμα, στο φούσκωμα των νερών, εκεί είναι που έχουν περισσότερη όρεξη τα ψάρια. Λένε. Ωραίο μέρος εργάμοντα, αλλά γιατί και 20. Εχθές έκανε ένα post στο YouTube. Ανέβασα την αεροφωτογραφία αυτής της παραλίας και έκανα μια ερώτηση και από κάτω και μια δημοσκόπηση με 4 προτινόμενα δολώματα. Είχα βάλει μαύρο, μανάκι, φαραώ και τώρα. Έκανα μια ερώτηση και λέω τι δόλωμα θα παίρνατε σίγουρα για την παραλία της φωτογραφίας που ανάρτησα. Η φωτογραφία την πήρα από το Google Earth και τα δολώματα τα οποία πρότεινα εγώ ήταν μανάκι, μαύρο σκουλίκι, φαραώ και αμερικάνο. Κάποιοι γράψατε από κάτω και δικά σας, κάποιο άλλο δόλωμα, όπως κάποιοι είπαν ακροβάτη. Νικητής ο Αμερικάνος με 40%, μετά ακολουθεί το μαύρο σκουλίκι, μετά
το μανάκι και στο τέλος ο Φαραώ. Η παραλία είναι, όπως φαίνεται και από την φωτογραφία, ένας μικρός κόλπος, ο οποίος είναι μέσα σκέτη άμμος, αμμούδα. Βγήκαν ψαράκια και χθες το βράδυ, χθες το απόγευμα δεν τσιμπούσε καθόλου. Με το που βράδιασε, βγήκαν οι πρώτες τσιπούρες, ξεκίνησαν να βγαίνουν οι τσιπούρες με δόλωμα Αμερικάνο. Και φαινόταν κατά τα φαινόμενα ότι ο Αμερικάνος θα είναι και ο νικητής, σαν δόλωμα. Στη συνέχεια όμως, σταμάτησε να δουλεύει ο Αμερικάνος κατά τη διάρκεια της βραδιάς και τσιμπούσανε στο μαύρο. Πολύ ενδιαφέρον είχαν και προτινόμενες απαντήσεις όπως All for Adventures λέει, ένα κιλό προβατίνα να πάρω, δύο λουκάνικα, σαλατούλα και πολλές μπύρες. Πεινάω κιόλας. Α, ο άλλος θέλει τη συνέχεια από το προχθεσινό. Αμερικάνο ακριβό, αλλά αποτελεσματικό. Ο Πάρις Λάμπρου λέει, ποτέ με ένα δόλωμα, δύο ή τρία, π.χ. μανάκι με δεύτερο δόλωμα που έχει αίμα, όπως ακροβάτι Αμερικάνο. Για την παραλία που έχω σαν φωτογραφία. Ο Γιάννης Χάρος λέει, μπύρες, μπριζόλες, με πήρατε χαμπάρι. Μπύρες, μπριζόλες και μία ομπρέλα για τον ήλιο. Άψαρος θα φύγεις πάλι, οπότε πέρνα καλά. Γιάννη, σε ευχαριστώ για την ευχή. Το μεζέ το βγάλαμε πάντως. Μαύρο τσουτσούνι, κάνα πλανάκι για λίγο spinning. Έκανα και spinning. Πού τις βρίσκεις αυτές τις παραλίες? Μπράβο, ο Λικούργος Ανδρικόπουλος. Ο Γιώργος Μινομίκα λέει, ερημίτη, μαύρο τσουτσούνι και πολλά πολλά πλανάκια. Πολλά πολλά πλανάκια γιατί? Επειδή θα σκαλώνω και θα τα χάνω ή για να δοκιμάζω? Ερημίτης. Τέτοιο δόλωμα δεν βρίσκω εδώ. Πρέπει να είναι ένα δόλωμα το οποίο εδώ πέρα το έχουμε σαν άλλη ονομασία. Ποιος είναι ο ερημίτης? Σκουλίκι της άμμου. Έχει πάρα πολύ σκουλίκι εδώ πέρα. 208 ψήφοι. 208 άτομα ψηφίσανε. Ευχαριστώ για τη συμμετοχή παρελθόντος. Αλλά είναι, τα αποτελέσματα νομίζω φαίνονται και σε εσάς. Και μπορείτε να δείτε και κατά την πλειοψηφία τι προτιμάει ο κόσμος, τι προτιμάτε εσείς οι ψαράδες σε μια τέτοια παραλία, τι δολώματα προτιμάτε. Και μπορείτε να βλέπετε και εσείς, οι οποίοι δεν έχετε μεγάλη εμπειρία, μπορείτε να δείτε από αυτή τη δημοσκόπηση σε μια, κάποια αντίστοιχη παραλία τι δόλωμα θα πάρετε. Πιστεύω είχε και πλάκα, αλλά έχει και πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, με έχει φάει ο ήλιος. Τα γυαλιά τα έχω πάνω στο αυτοκίνητο. Και ποιος πηγαίνει πάλι μέχρι το αυτοκίνητο? Και εκεί που ένιωθα ότι σαν το όνειρο να τελειώνει, συνεχιζόταν. Το αποχαιρετιστήριο. Καλό.
πάνω που μάζευα τα δράματα. Καμιά φορά όταν το όνειρο είναι ωραίο και δεν θες να ξυπνήσεις, αλλά κάποιος κάτι σε ξυπνάει. Ήταν ανάγκη να φύγω. Μια χαρά δεν είμαι εδώ. Τι έγινε, παιδιά? Πού βρίσκομαι?